Σάνος Μπελαλίδης μαζί μας, συγγραφέας και επικοινωνιολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με αφορμή ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έχετε γράψει, που μιλά για τον πλούτο. Τι είναι πλούτος τελικά? Και δεν εννοούμε τον οικονομικό. Ναι. Πλούτος είναι το ότι έχουμε ελευθερία. Πλούτος είναι το ότι μπορείτε να έχετε ανθρώπους σε αυτό το τραπέζι να διαφωνούν μεταξύ τους και να μην κινδυνεύουν να μπει η αστυνομία και να τους συλλάβει, όπως συμβαίνει σε γειτονικές χώρες, ονόματα δεν λέμε. Πλούτος είναι ο υπέροχος ελληνικός καιρός, ή το ότι περιμένοντας έξω για τη συνέντευξή μας, άκουγα την συνέντευξη του πρόεδρου Ομπάμα ζωντανά από το Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε πολύ πλούτο στη ζωή μας, αλλά όπως εύλογα είπατε, τον έχουμε ταυτίσει με την οικονομική επιτυχία. Και έτσι καταλήγουμε φτωχοί. Ναι. Μέσα από αυτό το βιβλίο μπορούμε να βρούμε τον πλούτο, την πραγματική αξία του πλούτου. Το θέμα είναι μόνο η πρόθεσή μας. Αν για μας πλούτος είναι τα ακριβά αυτοκίνητα μόνο, και δεν μειώνω καθόλου την αξία των αυτοκινήτων, τα σπίτια των χιλίων τετραγωνικών και δεν ξέρω τι άλλο, μπορεί να μην το βρούμε μέσα από αυτό το βιβλίο. Παρόλο που είμαι επιχειρηματίας, έχω τρεις εταιρείες και έχω περάσει όλη αυτή τη διαδρομή, νομίζω ότι καταλήγεις τελικά να αντιληφθείς ότι ο πλούτος βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένειά σου, στους ανθρώπους σου. Είναι ποτέ δυνατόν να είναι κάποιος πλούσιος και να ζει μόνος του τη ζωή του? Σκεφτείτε ακόμη και ο πλουσιότερος Έλληνας όλων των εποχών, ο Νάσης, γιατί λέει ο μύθος ότι πέθανε? Επειδή έχασε τον γιο του. Ακόμη και ο πλουσιότερος άνθρωπος δεν μπορούσε να αγοράσει το παιδί του με όλα τα χρήματα του κόσμου. Ναι, αλλά η κοινωνική πρόοδος δεν φέρνει και περισσότερα υλικά αγαθά στη ζωή μας, τα οποία αναζητούμε ή τέλος πάντων προσπαθούμε να αποκτήσουμε, δεν είναι μέσα στο πολύ εύλογη κομμάτι. Ερώτησή σας. Η απάντησή μου στην ερώτησή σας είναι η εξής. Ο επεξεργαστής του υπολογιστή μου είναι το 2013. Αυτό είναι 10 χρόνια πριν. Δεν έχω κανένα λόγο να τον αλλάξω. Στη ζωή μου έχω ένα αυτοκίνητο, έχω ένα ωραίο σπίτι, είναι 100 τετραγωνικά με την οικογένειά μου. Πόσο ακόμη χρειάζομαι πριν να σταματήσει η δίψα που έχω μέσα μου? Και δυστυχώς το πρόβλημά μας δεν είναι η δίψα για την ευημερία και την πρόοδο, όπως εύλογα θέσατε, είναι η έλλειψη. Το ότι δεν αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας, δεν πατάμε καλά στα πόδια μας και προσπαθούμε μέσω των αγορών να καλύψουμε ανάγκες που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν και ξεχνούμε να πάρουμε τη μαμά μας τηλέφωνο. Την είδα στο βίντεο, γι' αυτό το αναφέρω. Διαβάζω εδώ στο εγχειρίδιο που μας έχετε δώσει στο βιβλίο σας, ο πλούτος είναι μέσα μας. Πρώτα απ' όλα το αφιερώνετε στους γονείς σας. Τα πρώτα ερωτήματα που θέτετε: τι είναι πλούτος, τι είναι πλούτος, τι είναι υγεία? Για την υγεία, για την αγάπη μιλάτε. Αν τελικά η αγάπη είναι η αγάπη μισή, το να μισεί, και για τον θάνατο. Αυτά είναι τα πρώτα ερωτήματα που θέτετε στην αρχή του βιβλίου σας. Να το δείξω κιόλας, θέλω το βιβλίο. Κάντε να. Είσαστε πολύ καλοί. Επισκιάζεται από την ομορφιά σας, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Ό,τι μπορεί κάνει και το ωραίο εξώφυλλό μου. Θα μας γλιτώσει λοιπόν αυτό το βιβλίο από πολλά χρόνια προσπάθειας. Απαντήστε μου τώρα. Το δείξαμε. Κάτι πήγατε να ρωτήσετε? Όχι, όχι. Πάνω σε αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ να ρωτήσω. Οπότε τα ερωτήματα τα θέσατε εσείς. Τα θέτετε εσείς στην αρχή του βιβλίου, έτσι κι αλλιώς. Το πρόβλημά μας είναι το ότι έχουμε πλούτο στη ζωή μας και τον εκτιμούμε όταν τον χάσουμε. Το παράδειγμα της υγείας που κάνετε είναι πολύ χαρακτηριστικό. Εκτιμούμε την υγεία μας όταν την χάσουμε. Τη θεωρούμε δεδομένη και δεν είναι καθόλου δεδομένη. Γι' αυτό παραμελούμε αυτό το τεράστιο δώρο που μας δόθηκε το σώμα και φτάνουμε στην ηλικία μου και ξαφνικά πονάμε παντού, επειδή δεν φροντίσαμε να το γυμνάζουμε κλπ. Παραμελούμε την δημοκρατία μας, που σαν χώρα με πολύ κόπο την κατακτήσαμε. Εγώ είμαι Έλληνας Μικρασιάτης από την Κωνσταντινούπολη. Διωχθήκαμε, ήρθαμε σε ένα βράδυ στην Ελλάδα, όταν ήταν 100.000 οι Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Και είμαι πολύ ευγνώμων που ζω σε μια χώρα που, όπως έλεγα νωρίτερα, μπορώ να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Μπορώ να βρίσω τώρα τον Πρωθυπουργό μας και να μην συμβεί τίποτα. Αν προσπαθείς να το κάνεις αυτό στην Τουρκία, για παράδειγμα, η τύχη σου θα είναι άγνωστη. Και επίσης και έχουμε και οικονομικό πλούτο, μην ξεχνάμε, περισσότερο από όλες τις χώρες που είναι γύρω μας συνδυαστικά. Είμαστε η 50η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο, πάνω από το Κατάρ αυτή τη στιγμή. Και αυτό δεν το λέω, δεν έχει καμία πολιτική χρειά, είναι ό,τι είναι. Και το πρόβλημά μας είναι η έλλειψη. Είναι όμως το μοντέλο ζωής το οποίο μας δημιούργησαν, το δημιουργήσαμε και κυνηγάμε όλοι. Μια καλύτερη ζωή που έχει σχέση, ξαναλέω, με υλικά αγαθά περισσότερο και λιγότερο με πνευματικά αγαθά. Ζήσαμε στην Ελλάδα ειδικά πριν από τη χρεοκοπία, που κατά την άποψή μου ήταν και οικονομική και πολιτική και κοινωνική και ηθική και όλες. Συμπέσανε όλες αυτές οι χρεοκοπίες και μας οδηγήσαν στα οικονομικά μνημόνια.
Δεν είμαι βέβαιος ότι λύσαμε τα προβλήματά μας, αλλά τέλος πάντων. Τα λύσαμε. Ζήσαμε την εποχή πριν από αυτό που τα περιοδικά κυκλοφορούσαν με τα 10 ακριβότερα και καλύτερα πουρα που πρέπει να καπνίζετε στην παραλία. Με τα 10 καλύτερα αυτοκίνητα, 10 καλύτερα ρολόγια, τα 10 καλύτερα αυτό. Το ζήσαμε αυτό, το κυνηγήσαμε σαν μοντέλο. Χρεοκοπήσαμε και ξανακυνηγάμε πάλι το ίδιο μοντέλο. Έτσι. Και θα ξαναχρεοκοπήσουμε πιθανόν με το ίδιο μυαλό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει ήδη 5 φορές. Mm-hmm. Δεν είναι κακό, μπορούμε να το κάνουμε και έκτη φορά. Ή μπορεί να το ξανασκεφτούμε. Mm-hmm. Ξέρετε, υπάρχει μια σειρά την οποία αγαπώ πολύ, το νησί, ίσως να το έχετε δει. Mm-hmm. Εγώ στη ζωή μου έχω δει 2 τηλεοπτικές σειρές, τουλάχιστον ελληνικές. Μία ήταν το νησί, λοιπόν, που δείχνει ανθρώπους με μεγάλη φτώχεια, αλλά με μεγάλη αλληλεγγύη. Mm-hmm. Με μεγάλη αγάπη για την κοινότητά τους, για την κοινωνία τους. Είχαν τα ίδια προβλήματα όμως. Με τα όποια πιθανόν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από εμάς. Αλλά είχαν συνέστηση ότι η ευζοία η δικιά μου συνδέεται με τη δικιά σας ευζοία. Σκεφτείτε ότι ο μέσος Αμερικάνος έχει 1,5 φίλο στη ζωή του. Δεν ξέρω οι Έλληνες πόσους έχουμε, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι το να έχεις ένα φίλο είναι ένα δώρο ανεκτίμητο, στο οποίο πρέπει να του φέρεσαι έτσι, σαν ανεκτίμητο. Ένας φίλος μου έχει πει ότι θέλει να βγάλει λεφτά για να αποδείξει στους γύρω του πόση σημασία δεν έχουν. Πόση αξία δεν έχουν τα χρήματα. Ναι. Και μου έχει μείνει αυτό πάρα πολύ στο μυαλό μου, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα το να βγάλεις τα χρήματα, να τα έχεις μπροστά σου και να μπορείς να τα διαχειριστείς έτσι ώστε να μην ζεις σαν έχουν καμία σημασία. Mm-hmm. Αλλά να δίνεις αξία στα ουσιαστικά πράγματα, αυτά που συζητάμε, όπως σίγουρα είναι η υγεία, είναι η αγάπη, είναι η δημοκρατία και όλα αυτά που λέτε. Και ο θάνατος. Φυσικά. Και αυτό είναι πολύτιμο, αλλά θα σταθώ στο πρώτο σκέλος που είπατε. Έχω μια σελίδα στο βιβλίο μου με ονόματα διασύμων, πάμπλουτων, που είχαν και φήμη και χρήματα και αυτοκτόνησαν. Από την Amy Winehouse με την υπέροχη φωνή, μέχρι τον Kurt Cobain, τον τραγουδιστή, τον Linkin Park, τον Prodigy, τους οποίους θα τους δω και τον άλλο μήνα στην Αθήνα. Ο πλούτος, ο οικονομικός πλούτος, η δόξα δεν έκαναν τίποτα για να κλείσουν τις πληγές που είχαν στην καρδιά τους και τη φτώχεια που είχαν στην καρδιά τους. Ίσως λοιπόν φέτος το καλοκαίρι μπορούμε να ξεκινήσουμε την πορεία του για τον πλούτο, καλώντας απλά 3 φίλους μας στο τηλέφωνο σήμερα. Mm-hmm. Και άλλους 3 φίλους αύριο και μεθαύριο άλλους 3 φίλους και τη μαμά μας και τον μπαμπά μας. Επειδή θα έρθει μια μέρα που δεν θα τους έχουμε και σας μιλώ από εμπειρία. Και τότε καταλαβαίνεις την αξία του να είσαι ένα μπαμπά σε αυτή τη ζωή. Είναι 300 σελίδες. Νομίζω μπορούν να βγουν πάρα πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Επειδή δεν είστε μόνο συγγραφέας, αλλά είστε επικοινωνιολόγος και το επάγγελμά σας έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι κατά κύριο λόγο, δεν ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Δηλαδή δεν είναι επικοινωνία πάνω απ' όλα. Το βλέπουμε και στις εκλογές. Δηλαδή βλέπουμε ότι περισσότερο κερδίζει αυτός που είναι καλύτερος επικοινωνιακά και λιγότερο οι πολιτικές ατζέντες, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Θέσατε 2 πολύ ωραίες πλευρές του ίδιου νομίσματος. Προσωπικά πιστεύω εξίσου με εσάς ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, η οποία ορίζει ως κεφάλαιο το ποιος είναι ισχυρός και ποιος είναι ανίσχυρος. Και απ' την άλλη ζούμε στην απόλυτη μοναξιά. Όπως και εσείς πιθανόν ασχολούμαι με τα social media και εγώ έχω ένα αξιοπρεπές νούμερο 60-70.000 followers. Πολύ καλά. Και εσείς το ίδιο. Η φτώχεια, η πίκρα και ο θυμός που βλέπει κανείς στα social media και κυρίως στο TikTok δεν έχει διάσταση. Οι άνθρωποι ζουν σε έναν εικονικό κόσμο, καταναλώνοντας εικονικό περιεχόμενο, αντί, όπως έλεγα προηγουμένως, να πάρουν τους αγαπημένους τους τηλέφωνο. Να πάρουν το μετρό, αν θέλετε, το τραμ, το λεωφορείο και να κατέβουν στην παραλία του Φαλήρου και να πάνε να ακούσουν τον Μπάρακ Ομπάμα. Ναι, αλλά καταναλώνουμε τον χρόνο μας προσπαθώντας μέσω αυτού να δείξουμε στους άλλους πόσο ευτυχισμένοι είμαστε. Και μετά το αφήνουμε, μπορεί να είμαστε εξαιρετικά δυστυχισμένοι. Χαρούμενοι γιατί έχουμε πει στον άλλον τον ευτυχισμένο. Έχω για το κοινό σε ένα πολύ ωραίο κόλπο για να γίνει κατανοητό το ότι αυτή η συσκευή σου δίνει επίπλαστη χαρά, απλώς σερωτονίνη. Έχει μια ρύθμιση το Android που μπορείς να κάνεις την οθόνη σου ασπρόμαυρη. Mm-hmm. Εγώ το έχω ασπρόμαυρο το κινητό μου, δεν μου αρέσει καθόλου πλέον. Επειδή είναι κατασκευασμένο να είναι εθιστικό. Για να με ελκύει, να με τραβάει, για να καταναλώνω ασταμότητα με τις ώρες περιεχόμενο. Mm-hmm. Και ο μέσος Έλληνας ζει 6 ώρες μπροστά σε οθόνες. Δεν έχουν βοηθήσει όμως πολύ τα social και αυτές οι πλατφόρμες στο να δούμε και κάποιες αλήθειες που πριν δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε. Τα social είναι όπως είναι ένα μαχαίρι. Mm. Με το μαχαίρι μπορείς να κόψεις το φρούτο σου και να το φας ή να μπορείς να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Το θέμα είναι πώς τα χρησιμοποιείς. Σωστά. Και δεδομένου ότι τα χρησιμοποιώ και εγώ και είναι και πολύ χρήσιμα για τα μηνύματα τα οποία θέλω να μοιραστώ. Αυτό, ο πλούτος είναι μέσα σου, είναι ένας της ελεμεντές για τη ζωή μας ή απλά μια αφορμή για να ζήσουμε λίγο καλύτερα.
Νομίζω ότι είναι ένα εγχειρίδιο πλούτο, όπως γράφω. Το γράφει ξεκάθαρα, ναι. Καταδεικνύοντας το ότι σήμερα κυριολεκτικά, αυτή τη στιγμή, κάνοντας μια αλλαγή στο μυαλό μας, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το πόσο πλούσιοι είμαστε ήδη. Mm-hmm. Όχι σε ένα μέλλον όπου θα συμβούν διάφορα πράγματα. Ξέρετε, φοράτε και φοράω ωραιότατα ρούχα και 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν ρούχα. Δεν έχουν ένα σπίτι. Δεν έχουν ένα πιάτο φαγητό. Και εσείς και εγώ θα προβληματιστούμε σήμερα να φάω ειδικό ή να φάω σούσι. Συζητούσαμε ότι την ώρα που βυθίστηκαν 600-700 άνθρωποι στην Μεσόγειο, λίγο μερικά μίλια από τις ελληνικές ακτές, 5 άνθρωποι δώσαν από 250.000 ο καθένας για να μπουν σε ένα υποβρύχιο και να πάνε να δούνε τον Τιτανικό. Και αυτή η αλληγορία αυτού του ζητήματος, ναι, είναι συγκλονιστική. Δυστυχώς το παράδειγμα σας είναι ανατριχιαστικό, όπως ανατριχιαστικό είναι το ότι στις ΗΠΑ, τις οποίες κακολογούμε σε αξιόλογο βαθμό εύλογα, 8 άνθρωποι είναι πλουσιότεροι από 150 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να εργάζονται 3 δουλειές την ημέρα για να επιβιώσουν. Mm-hmm. Και αυτό δεν έχει καμία πολιτική χρειά ως δεδομένο, είναι απλά ένα δεδομένο της ζωής. Όπως ένα δεδομένο της ζωής είναι το ότι έχουμε τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο σε αξία της εταιρείας του. Νομίζω ότι οι ανισότητες, όπως έλεγε και ο πρόεδρος Ομπάμα πριν από λίγο που τον έβλεπα ζωντανά, χάρη στο κινητό μου, στην ασπρόμαυρη οθόνη μου, οι ανισότητες έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Mm. Και θα κληθούμε να επαναπροσδιορίσουμε τι είναι σημαντικό στη ζωή μας. Έχετε μια αγάπη στον Ομπάμα, κατάλαβα από αυτό το λίγο που συνομιλήσαμε. Αγάπη στον Ομπάμα. Ήταν μια καλή συγκυρία στη ζωή μας η παρουσία του Ομπάμα, όπως και να έχει, ακόμα και αν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ με τους πολέμους, με το άλλο. Ναι, αλλά πάντα υπάρχει και μια σύγκριση. Θετικό. Θετικό. Έτσι όπως τη χαρήκαμε την κουβέντα, κύριε Μπελαλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι εδώ και καλές πωλήσεις. Ξαναδείχνω μια φορά το βιβλίο. Αυτό να το ψάξετε, να το βρείτε. Ο πλούτος είναι μέσα μας, από την K-Books. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.